καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που τιμήσατε με την παρουσία σας την απόψινή εκδήλωση και να γνωρίσετε από κοντά τα πρόσωπα που μαζί με τον Κωνσταντίνο Κουκά ανέπτυξαν την πρωτοβουλία να περάσουν σε δράση και να βγάλουν από την πολυετή αδράνεια τη Μύκονο και να την οδηγήσουν σε μια νέα και ελπιδοφόρα εποχή. Ο λόγος της σημερινής συγκέντρωσης δεν είναι τυχαίος. Η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα και ειδικότερα μάλλον ο Δήμος οφείλει να έχει ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό και συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ φίλοι, γνωστοί, συναγωνιστές και συνοδοιπόροι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια καλύτερη Μύκονο. Το καράβι της πρωτοβουλίας δράσης άνοιξε πανιά και προχωρά με τη συμμετοχή σας για τη μεγάλη νίκη της 18ης Μαΐου. Μια νίκη... Μια νίκη που θα σηματοδοτήσει το έναυσμα για την πορεία της Μυκόνου προς τα εμπρός. Πριν καλέσω στο βήμα τον υποψήφιο δήμαρχο, θα σας διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό του. Κωνσταντίνος Κουκάς. Γεννήθηκε από γονείς Μυκονιάτες, τον Παναγιώτη Κουκά από την Άνω Μερά και την Αγγελική Κουσαθανά από το Γλάστρο. Τελείωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Μύκονο. Έχει δύο πτυχία, νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης και Γλωσσών, φιλολογίας και πολιτισμού και παρευξήνιων χωρών από το ίδιο πανεπιστήμιο και ένα μεταπτυχιακό στις ευρωπαϊκές και διεθνείς σπουδές από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι τελειόφυτος στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και ιταλικά, και έχει παρακολουθήσει μαθήματα ρωσικής ιστορίας και πολιτισμού στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Τη θητεία του την υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό. Εργάζεται ως δικηγόρος επί 6 χρόνια και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. Τόσο η πρακτική του με υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όσο και οι συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέση ευθύνης επί 3 χρόνια σε 2 υπουργεία, εσωτερικών και δημόσιας τάξης, του επέτρεψαν να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Από τα σχολικά του ακόμα χρόνια υπήρξε κοινωνικά και πολιτικά δραστήριος και ιδίως την τελευταία 15ετία έχει ενεργά δραστηριοποιηθεί στα κοινά και στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι συμφοιτητές του τον εξέλεγαν σταθερά πρόεδρο και εκπρόσωπο των φοιτητικών συλλόγων που συμμετείχε τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το 2010 οι συντοπίτες του τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και τον εξέλεξαν πρώτο περιφερειακό σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου σε αριθμό σταυρών προτίμησης σε όλες τις Κυκλάδες και έναν από τους νεότερους πανελλαδικά. Τον Ιανουάριο του 2012, οι συνάδελφοί του από όλα τα νησιά του εμπιστεύτηκαν την τιμητική θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπώντας όλη τη μειοψηφία του σώματος. Στη διάρκεια της θητείας του συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και για 2 έτη υπήρξε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ασχολούμενος ενεργά με την προβολή των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Πνεύμα ανήσυχο και δραστήριο, δεν σταματά να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να ταξιδεύει και να παρακολουθεί ανελιπώς τα δρόμενα στην Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η σύγχρονη πολιτική δεν μπορεί παρά να συμπορεύεται με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις. Και τώρα, καλώς στο βήμα τον υποψήφιο Δήμαρχο Μυκόνου και επικεφαλή της Πρωτοβουλίας Δράσης, κύριο Κωνσταντίνο Κουκά.